Καλησπέρα. Στο βίντεο αυτό θα μιλήσουμε για την κατάληψη της Καδμίας από τους Σπαρτιάτες το έτος 382 π.Χ. και επίσης θα μιλήσουμε και για την ανακατάληψη της Θήβας και της Καδμίας από εξόριστους Θηβαίους. Πριν όμως δούμε τα γεγονότα αυτά έτσι με λεπτομέρεια και διαβάσουμε και ένα-δυο αποσπάσματα από τα ελληνικά του Ξενοφόντος, να κάνουμε έτσι μια πολύ μικρή εισαγωγή στην περίοδο εκείνη για την οποία θα μιλήσουμε. Βρισκόμαστε στο έτος 382. Σε αυτό το έτος, αλλά και πριν, οι Σπαρτιάτες ήταν εκείνοι οι οποίοι είχαν το πάνω χέρι στην Ελλάδα. Ειδικά μετά το 387 που έγινε η Αντερκίδιος Γερίνη, που ήταν μια, όπως χαρακτηριζόταν από πολλούς τότε και από τους σημαντικούς ρήτρους όπως ο Δημοσθένης ή ο Σωκράτης, μια προδοτική ειρήνη, μια ταπεινωτική ειρήνη για τους Έλληνες. Ωστόσο, σε αυτή την ειρήνη, πρωταγωνιστές ήταν οι Σπαρτιάτες. Με μια σειρά από πολέμους που έκαναν στην Πελοπόννησο, εισβολές, τιμώρησαν πόλεις όπως είναι η Μαντίνια και ο Φλιούς και βρισκόταν λοιπόν σε μια, έτσι θα λέγαμε, στο απόγειο της δύναμής τους. Βεβαίως δεν συγκρίνεται με τη Σπάρτη παλαιότερων εποχών, αλλά για τα δεδομένα της εποχής και για το σχετισμό των δυνάμεων της εποχής, η Σπάρτη είχε, θα έλεγα, το πάνω χέρι τότε. Όμως, τα πράγματα δεν άρχισαν πολύ να αλλάξουν για τη Σπάρτη. Βρισκόμαστε στο έτος 382, όπως είπα. Οι Σπαρτιάτες ετοιμάζονται για μια εκστρατεία στο βορρά, εναντίον της Χαλκιδικής, της πόλης Χαλκιδικής της Ολύνθου, μια πόλη πάρα πολύ σημαντική, έτσι, μια πόλη που είχε δημιουργήσει προβλήματα στο βορρά και την οποία θα καταστρέψει αργότερα ο Φίλιππος. Την εποχή εκείνη η Όλυνθος είχε προσδέσει στο άρμα της πολλές πόλεις της Χερσονήσου και της Μακεδονίας και μετά από επίμονο αίτημα των πόλεων Ακάνθας και Απολωνίας, οι οποίοι στείλαν πρέσβεις στους Σπαρτιάτες και τους διεμήνυσαν ότι χρειάζονται τη βοήθειά τους. Έτσι αποφασίζουν λοιπόν οι Σπαρτιάτες να στείλουν τον στρατηγό Ευδαμίδα, που σπέβδει με στράτευμα στη Χαλκιδική. Είχε αποφασιστεί μάλιστα να στείλουν ένα μεγάλο στρατό, αλλά οι πρέσβες, και ένα στρατό ο οποίος βέβαια θα αργούσε να πάει μέχρι να προετοιμαστεί και μέχρι να συσταθεί, αλλά οι πρέσβες είπαν ότι θα πρέπει να πάει ένα μικρότερο στράτευμα αρχικά για να δείξει ακριβώς την παρουσία τους εκεί η Σπάρτη. Στέλνει λοιπόν ένα μικρό στράτευμα επομένως με τον Ευδαμίδα αρχηγό. Ένα δεύτερο στράτευμα με τις υπόλοιπες δυνάμεις που θα ακολουθούσαν υπό την αρχηγία του αδελφού του Ευδαμίδα, του Φιβίδα. Περνώντας όμως ο Φιβίδας από τη Θήβα, καταλαβαίνει την Καδμία, την Ακρόπολη των Θηβών, και επιβάλλει την εξουσία σε έναν ολιγαρχικό, τον Λεοντιάδη, που ήταν αντίπαλος του Δημοκρατικού Ισμηνία. Σε αυτό το σημείο λίγο θέλω να δούμε τι ακριβώς μας λέει και ο Ξενοφόντας για το θέμα αυτό, πώς περιγράφει έτσι την κατάσταση στην Θήβα. Θα διαβάσω το πέμπτο βιβλίο, από το πέμπτο βιβλίο. Αυτή εδώ την μέρα, το βάλω λίγο πιο πριν, ο Λεοντιάδης όμως και με άλλους τρόπους τον προσέγγισε, τον Φιβίδα, και όταν εξοικειώθηκε μαζί του, του είπε τα εξής. Λέει λοιπόν ο Λεοντιάδης στον Φιβίδα. Ο Λεοντιάδης, ξαναλέω, είναι ο ολιγαρχικός, εκείνος που πρόδωσε τους Θηβαίους, και ο Φιβίδας είναι εκείνος ο οποίος, πηγαίνοντας προς το βορρά να βοηθήσει τον αδερφό του, σταμάτησε στην Θήβα και την κατέκτησε. Λέει λοιπόν, αυτή εδώ την ημέρα,
βίδα, σου δίνεται η ευκαιρία να προσφέρεις τη μέγιστη υπηρεσία στην πατρίδα σου. Γιατί αν με παρακολουθήσεις με τους οπλίτες σου, εγώ θα σε οδηγήσω μέσα στην Ακρόπολη. Και αν γίνει αυτό, να ξέρεις ότι η Θήβα θα ανήκει ανεπιφύλακτα στους Λακεδαιμόνιους και εμείς θα είμαστε με τους δικούς σας φίλους. Τώρα βέβαια, όπως βλέπεις, έχει εκδοθεί διάταγμα να μην εκστρατεύσει κανένας μαζί σου από τους Διβαιώς εναντίον των Ηλιθίων. Αν όμως εσύ συνεργαστείς μαζί μας σε αυτά, αμέσως εμείς θα στείλουμε μαζί σου πολλούς οπλίτες και πολλούς επίσης υπείς. Έτσι θα βοηθήσει τον αδελφό σου με μεγάλη δύναμη και ενώ εκείνος θα πασχίζει να υποτάξει την Όλυθο, εσύ θα έχεις ήδη κυριεύσει τη Θήβα, πόλη πολύ μεγαλύτερη από την Όλυθο. Να πούμε εδώ, σε αυτό το σημείο, ότι ο στόχος της Σπάρτης, της απόφασης Σπάρτης να συμμετάσχει στην εκστρατεία στην Όλυθο, είχε τρεις σκοπούς, μάλλον, η σπαριατική αυτή απόφαση. Πρώτον, να καταλάβει στρατιωτικά τη Θήβα, η οποία τώρα Θήβα, στην οποία Θήβα επικρατούσε το αντισπαριατικό ρεύμα. Δηλαδή, εκείνοι που μισούσαν τη Σπάρτη, όπως ας πούμε ο Ισμηνίας. Δεύτερον, να προλάβουν μια ενδεχόμενη προσέγγιση των Θηβαίων με το κοινό των Χαλκιδαίων. Έτσι, κάτι που δεν ήθελαν οι Σπαρτιές με τίποτα. Και την ίδια εποχή, βεβαίως, που θα γινόταν αυτή η προσέγγιση με το κοινό των Χαλκιδαίων, υπήρχε και διαπραγμάτευση με τους Αθηναίους. Έτσι, δηλαδή, η κατάσταση τότε ήταν ανοιχτή προς διάφορες κατευθύνσεις. Και ένα τρίτο, βέβαια, ήταν ότι ήθελαν να εξασφαλίσουν οι Σπαρτιάτες ένα διάβλο ανοιχτό, μια επικοινωνία με την Χαλκιδική. Η οποία Χαλκιδική, το είχαν τονίσει και οι πρέσβεις αυτό σε Σπάρτη δεν είχαν πάει, ότι είναι μια χρυσοφόρα περιοχή, ότι έχει ξυλία, ότι έχει πάρα πολύ πλούτο κτλ. Και αυτό βέβαια άνοιξε την όρεξη στους Σπαρτιάτες. Οι Σπαρτιάτες τότε, όπως είπαμε, ήταν οι κυρίαρχοι στον ελλαδικό χώρο, επομένως η παρουσία των Σπαρτιατών και για λόγο κύρους και ισχύως, αλλά και για το συμφέρον τους, ας πούμε, σε μια τέτοια μακρινή απόσταση ειδικά, που δεν είχαν συνηθίσει βέβαια οι Σπαρτιάτες να κάνουν μεγάλες εκστρατείες παλιότερα. Βέβαια τώρα τα πράγματα έχουν κάπως αλλάξει και η θέση τους υπέβαλε να κάνουν αυτή την εκστρατεία οπωσδήποτε. Να διαβάσουμε επίσης τώρα από τον Ξενοφόντα πάντα, πιο πριν βέβαια από αυτό, από το σημείο που είχαμε ξεκινήσει να διαβάζουμε, μάλλον στον πιο μετά, συνεχίζουμε μάλλον να διαβάζουμε, λέει λοιπόν στη συνέχεια, όταν τα άκουσε αυτά ο Φιβίδας, αφού του είπε αυτά που είπε ο Λεοντιάδης ο Φιβίδα, τα ακούει λοιπόν και απαντά. Όταν τα άκουσε αυτά ο Φιβίδας, ανακουφίστηκε, γιατί επιθυμούσε σφοδρά να πετύχει κάποιο λαμπρό κατόρθωμα παρά να ζήσει στην αφάνεια. Μάλιστα δεν έδινε την εντύπωση ότι πρόκειται για λογικό και σόφρον άνθρωπο, το σχόλιο εδώ του Ξενοφόντα. Και αφού αποδέχτηκε αυτά, του συνέστησε να προωθηθεί, όπως εξάλλου είχε προετοιμαστεί για την αναχώρησή του, όταν θα είναι η κατάλληλη στιγμή, η Πελοντιάδη, θα έρθω εγώ να σε συναντήσω και ο ίδιος θα σε κατευθύνω. Και ενώ η Βουλή συνεδρίαζε συστοά της αγοράς, καθότι οι γυναίκες γιόρτισαν τα θεσμοφόρια στην Καδμία και λόγω του θέρους και της μεσημεριανής ώρας επικρατούσε μεγάλη ερημιά στους δρόμους. Τότε ακριβώς ο Λεοντιάδης έτρεξε πάνω σε άλογο προς το Φιβίδα. Του λέει να γυρίσει πίσω και τον οδήγησε κατευθείαν προς την Ακρόπολη. Και αφού εγκατέστησε το Φιβίδα και τους άνδρες του εκεί, και αφού του έδωσε και τα κλειδιά των πυλών, και αφού είπε να μην πλησιάσει κανένα στην Ακρόπολη, χωρίς την αδειά του αμέσως κατευθύνθηκε προς τη Βουλή και όταν έφτασε είπε τα εξής. Για το ότι οι Λακεδαιμόνιοι κατέχουν την Ακρόπολη, μη στεναχωριέστε, Θηβαίοι, γιατί υποστηρίζουν ότι δεν ήρθαν με εχθρικές διαθέσεις εναντίον κανενός που δεν επιθυμεί τον πόλεμο. Εγώ προσωπικά, επειδή ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον πολέμαρχο να συλλάβει όποιον πιστεύει ότι έχει διαπράξει έργα που αξίζουν το θάνατο, συλλαμβάνω αυτόν εδώ τον Ισμηνία, γιατί υποκινεί τον πόλεμο. Και εσείς, οι λογαγοί και ο περίγυρός σας, σηκωθείτε, πιάστε τον και οδηγήστε τον εκεί που είπαμε. Έτσι λοιπόν, συλλαμβάνω τον Ισμηνία ως προδότη. Τον δικάζουν, τον θεωρούν μάλιστα ότι είχε μηδήσει, είχε δεχτεί χρήματα
το προηγούμενο χρονικό διάστημα από τους Πέρσες, από τον Τιθράφ συγκεκριμένα, με τον οποίο συνδεόταν με φιλία. Και γενικά ο ρόλος του ήταν πάρα πολύ προδοτικός την προηγούμενη περίοδο στην οποία αναφέρεται εδώ ο Λεοντιάδης, ο πολέμαρχος αυτός, ο οποίος ήταν αντίθετος με τον Ισμηνία, ήταν ο αντίπολος του Ισμηνία. Αργότερα, συνεχίζοντας λίγο μετά, ο Λεοντιάδης πήρε το λόγο και είπε στους συγκεντρωμένους: «Άντρες Λακεδαιμόνοι, για το ότι οι Θηβαίοι διέκυντο εχθρικά απέναντί σας, πριν γίνουν αυτά που σας εξέθεσα, το λέγατε κι εσείς οι ίδιοι. Γιατί βλέπατε αυτούς να συμπεριφέρονται φιλικά προς τους εχθρούς σας και εχθρικά προς τους φίλους σας. Μήπως αυτοί δεν είναι που δεν θέλησαν να συνταχθούν μαζί σας εναντίον των δημοκρατικών του Πειραιά, εχθρικότατα διακείμενοι απέναντί σας και εξεστράτευσαν εναντίον των Φωκαίων, γιατί έβλεπαν ότι εσείς τους ευνοούσατε? Αλλά και με τους Ολύνθιους, επειδή γνωρίζουν ότι εσείς διεξάγετε πόλεμο, επιχειρούσαν να συνάψουν συμμαχία. Και εσείς βέβαια τότε είχατε πάντα στραμμένη την προσοχή σας για το πότε θα ακούγατε ότι εκείνοι θα εκβίαζαν αυτούς να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τη Βιωτία. Τώρα όμως, αφού έγιναν αυτά που σας προανέφερα, δεν πρέπει να φοβόσετε καθόλου τους Θηβαίους. Αλλά θα είναι αρκετή για σας και μια μικρή σκυτάλη, ώστε από εκεί να εξυπηρετείτε για όλα. Όσα τυχόν θελήσετε, αν εσείς φροντίσετε για μας, όπως εμείς φροντίζουμε για σας». Έτσι λοιπόν, ακούγοντας αυτά, οι Λακεδαιμόνοι αποφάσισαν να φρουρίσουν την Ακρόπολη των Θηβαίων και να περάσουν τον Ισμηνία από δίκη, όπως είπαμε. Μετά από 3 χρόνια, τα πράγματα αλλάζουν. Οι εξόρισοι που βρίσκονται στην Αθήνα, όπως είναι ο Μέλλον, ο πρωταγωνιστής σε αυτή την προσπάθεια για την ανακατάληψη της Θήβας, προσπαθεί να οργανώσει ένα κίνημα εναντίον τους πραξικοπηματίες στη Θήβα και τη Σπαρτιδική Φορά. Επιστρέφει στην Θήβα μαζί με τους άντρες του, οι οποίοι είχαν βυθεί σαν χωρικοί, και κάποιο διλινό μαζί με τους υπόλοιπους αγρότες που γύριζαν εκείνη την ώρα από τα κτήματά τους στην πόλη, μπήκαν μέσα στην πόλη λοιπόν. Εκεί τους φιλοξένησε ένας Θηβαίος με το όνομα Χάρον, και τη μέθα επόμενη νύχτα, σε ένα συμπόσιο που είχαν διοργανώσει οι πολέμαρχοι για να γιορτάσουν μια γιορτή της Αφροδίτης, εκεί μεταφιασμένοι σαν γυναίκες, σκότωσαν τους συμποσιαστές, τους πολέμαρχους και τους άντρες τους, όπως αναφέρει εδώ ο Ξενοφώντας. Και θα ήθελα να διαβάσουμε και αυτό το σημείο από τον Ξενοφώντα, να δούμε και κάποια άλλα στοιχεία. Ήταν κάποιος Φιλίδας, γραμματέας των πολεμάρχων, γύρω από τον Αρχία. Αυτός ο Φιλίδας ήταν που βοήθησε τους επαναστάτες, τους εξόρους Θηβαίους, να έρθουν στην Θήβα και να ρίξουν το καθεστώς των Σπαρτιατών εκεί. Γραμματέας λοιπόν των πολεμάρχων γύρω από τον Αρχία, ένας από τους πολεμάρχους, ο Αρχίας, που εξυπηρετούσε, όπως πίστευαν, και άλλα θέματα με τον πιο άριστο τρόπο. Όταν αυτός έφτασε στην Αθήνα για κάποια υπόθεση, κάποιος Μέλλωνας από τους εξόρους Θηβαίους στην Αθήνα, που του ήταν γνώριμος από παλιά, φρόντισε να τον συναντήσει και ρωτώντας να μάθει σχετικά με τον πολέμαρχο Αρχία και την τυραννική εξουσία που ασκούσε ο Φίλιππος, και ξέροντας ότι αυτός, δηλαδή ο Φιλίδας, μισούσε περισσότερο και από τον ίδιο την πολιτική κατάσταση της πόλης τους. Με αμοιβαίες διαβεβαιώσεις πίστης οργάνωσε πως έπρεπε να γίνει το κάθε τι. Μετά από αυτό, ο Μέλλωνας, αφού πήρε μαζί του 6 από τους πιο ικανούς εξόρους τους, γι' αυτά με από έναν μόνο μαχαίρι και κανένα άλλο όπλο μαζί τους, έρχεται πρώτα στην ύπαιθρο της πατρίδας του νύχτα. Έπειτα, αφού κάλυψαν τη μέρα τους κρυμμένοι σε κάποιο ερημικό μέρος, βάδισαν προς τις πύλες, σαν να επέστρεφαν από τα χωράφια τους, την ώρα που επιστρέφουν από τις δουλειές τους οι πιο αργοπορημένοι.
Αφού λοιπόν μπήκαν στην πόλη, διανυκτέρευσαν τη νύχτα εκείνη στο σπίτι κάποιου Χάρονα, που όπως είπαμε πριν, πέρασαν επίσης και τη μέρα που ξημέρωσε. Ο Φιλίδας λοιπόν φρόντιζε τα άλλα σχετικά με τους πολέμαρχους, γιατί γιόρτιζαν την Αφροδίτη για τη λήξη της θητείας τους. Και ενώ τους είχε υποσχεθεί και παλιότερα ότι θα τους εξασφάλιζε και τις πιο επώνυμες και ομορφότερες γυναίκες Θήβας, τότε τους είπε ότι θα τους τις εμφανίσει και αυτή γιατί ήταν ό,τι έπρεπε για τέτοια. Περίμεναν με μεγάλη ευχαρίστηση να διασκεδάσουν μέχρι πρωίας. Και αφού έφαγαν και με την συμβολή και εκείνου σύντομα μέθησαν για τα καλά, ζητώντας επανειλημμένα να τους φέρει και τις εταίρες, βγήκε έξω από το σπίτι και έμπασε μέσα τους ανθρώπους του Μήλου, αντιμένους τους τρεις ως κυρίες και τους τρεις ως υπηρέτριές τους. Οι έξι λοιπόν, οι τρεις από αυτούς υποτίθηκαν κυρίες και οι άλλες τρεις υπηρέτριες, θεραπενίδες δηλαδή. Αυτούς τους έβαλε στο προθάλαμο ταμείου του διοικητηρίου των πολεμάρχων. Και ο ίδιος μπήκε μέσα και είπε στην παρέα του αρχεία ότι οι γυναίκες του είπαν ότι δεν θα έμπαιναν μέσα αν ήταν μέσα έστω και ένας από τους υπηρέτες τους. Τότε αυτοί διέταξαν αμέσως να φύγουν όλοι, ενώ οι υπηρέτες, και ο Φιλίδας, αφού τους έδωσε και κρασί, τους έστειλε στο σπίτι του ενός από τους υπηρέτες. Μετά από αυτό, έφερε τις δίθεν εταίρες και τις πλάσαρε πλάι στον καθένα τους. Το σχέδιο ήταν μόλις καθίσουν να ξεμασκαρευτούν και να τους σκοτώσουν αμέσως. Κάποιοι έτσι λένε ότι ξεδουτερώθηκαν εκείνοι. Άλλοι πάλι ότι λένε, εννοείται, ότι μπήκαν ως γλεντοκόποι οι άνδρες του Μήλωνα και δολοφόνησαν τους πολέμαρχους. Ύστερα ο Φιλίδας πήρε μαζί του τρεις από αυτούς και τράβηξε για το σπίτι του Λεοντιάδη. Είπαμε αυτούς που οργάνωσαν το πραξικόπημα. Χτύπησε την πόρτα και είπε ότι θέλει να του ανακοινώσει κάτι από μέρος των πολεμάρχων. Αυτός ήταν χωριστά και είχε ξαπλώσει μετά το φαγητό, ενώ η γυναίκα του έγνεθε το μαλλί κοντά του. Είπε λοιπόν στον Φιλίδα να μπει μέσα, γιατί τον θεωρούσε άνθρωπο έμπιστό του. Μόλις εκείνοι μπήκαν μέσα, εκείνον τον σκότωσαν, τον Λεοντιάδη, και στη γυναίκα του είπαν να μην μιλήσει κατατρομοκρατώντας την. Και όταν έφευγαν, της είπαν να έχει την πόρτα κλειστή. Αν τυχόν τη βρουν ανοιχτή, απείλησαν ότι θα σκοτώσουν όλους που ήταν μέσα στο σπίτι. Μετά από αυτά, ο Φιλίδας με δύο άνδρες που πήγε στο κρατητήριο, και είπε στον δεσμοφύλακα ότι φέρνει έναν άνδρα με εντολή των πολεμάρχων που πρέπει να τον φυλακίσει. Μόλις αυτός τους άνοιξε, αμέσως τους σκότωσαν και απελευθέρωσαν τους φυλακισμένους. Σε αυτούς έδωσαν αμέσως όπλα κατεβάζοντάς τα από τη στοά και αφού τους οδήγησαν στο αμφίο, τους διέταξαν να περιμένουν ένοπλοι εκεί. Έπειτα έβγαλαν διάγγελμα να βγουν έξω από τα σπίτια τους όλοι οι Θηβαίοι, οι Πείς και οι Οπλίτες, γιατί οι τύραννοι είχαν εκτελεστεί. Οι πολίτες, όσο ήταν ακόμα νύχτα, δεν το πίστευαν και έμεναν αδρανείς. Μόλις όμως ξημέρωσε και έγινε φανερό αυτό που είχε γίνει, αμέσως λοιπόν ξεχύθηκαν για βοήθεια έξω από τα σπίτια τους και οι οπλίτες και οι υπείς με τα όπλα τους. Αυτοί που είχαν επιστρέψει από την εξορία έστειλαν υπείς και προστασίων των Αθηναίων στους δύο στρατηγούς. Τέλος πάντων, για να τα διαβάσουμε τώρα όλα, μετά στέλνουν βοήθειες και στις θεσπιές και στις πλατείες. Εκεί στέλνονται λοιπόν οι Πείς και οι Πλήτες, αλλά οι Θηβαίοι τους εμποδίζουν να έρθουν προς τη Θήβα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν καταφέρουν να τους απομονώσουν, να τους σκοτώσουν όλους και να επαναφέρουν πάλι την κατάσταση που ήταν όπως ήταν πριν το 382, που είχε γίνει η κατάληψη της Καδμίας, όπως είχαμε πει. Μετά από αυτό λοιπόν το γεγονός, στην Θήβα αναλαμβάνουν ως πολέμαρχοι δύο από τους 7 συνωμότες, ο Μέλλον και ο Πελοπίδας, και ο τρίτος ήταν βέβαια αυτός που τους φιλοξένησε τη νύχτα, ο Χάρον, που τους είχε κρύψει στο σπίτι του. Η πόλη των Θηβών απέκτησε δημοκρατικό πολίτευμα και η νέα θηβαϊκή κυβέρνηση διεμήνυσε στους Σπαρτιάτες ότι δεν σχεδίαζε να καταγγείλει την υφιστάμενη συμμαχία μεταξύ των δύο πόλεμων. Και έτσι λοιπόν τελείωσε αυτό το κεφάλαιο, ας πούμε, που κράτησε 3 περίπου χρόνια στη Θήβα με την κατάληψη της Καδμίας και την ανάκτηση της πόλης πάλι από τους Θηβαίους εξόρους.